η ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα, δεν έχει καμία αξία οτιδήποτε άλλο εάν διαχειδεύεται η ανθρώπινη ζωή. Ένα μήνυμα που και η παρούσα κυβέρνηση νομίζω το απέδειξε το περασμένο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, όπου άμεσα εκενώθηκαν χώροι, εκενώθηκαν πόλεις, χωριά και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα που είχαμε άλλες περιόδους του ελληνικού κράτους. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν χαμένοι. Μάλιστα, ο εκ των παρισταμένων, ο συνδημότης μας, ο κύριος Μπουρνιάς, ο οποίος είχα την τιμή να μου διηγηθεί τότε, ήταν νεαρός νεοχώρος, υπηρετούσε στο λιμεναρχείο μας και ήταν από τους πρώτους που προσέτρεξαν, μου διηγήθηκε τα τραγικά γεγονότα εκείνη της ημέρας και πραγματικά είχα ρίγη συγκίνησης όταν μου διηγείται την ιστορία και τον τρόπο και τα μέσα, τα λιγοστά τότε μέσα που προσπάθησαν να περισσώσουν, να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κάνουμε εκτόσεις, κύριε Γερακάκη, στην ασφάλεια. Και δεν κάνουμε εκτόσεις στην ασφάλεια όχι μόνο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά για τη γενικότερη λειτουργία και του λιμανιού μας, αλλά και της ναυσιπλοείας. Και αν θέλετε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σε γενικότερο επίπεδο και το Υπουργείο μας και το κράτος ολόκληρο, ειδικά στο κομμάτι της ακτοπλοείας μας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους που είστε παρόντες. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια. Μια χαρά. Όλοι όσοι το ζήσαμε, όπως το είπατε, από διάφορα επίπεδα, είμαστε συγκλονισμένοι και θα πρέπει αυτό να γίνει παράδειγμα για το μέλλον. Και η Ραφίνα και η Άνδρος μας, αδελφός Δήμος, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι Άνδρος, ζήσαμε νομίζω μια αποφράδα ημέρα που δεν θα θέλαμε ποτέ να ξαναζήσουμε. Λοιπόν, αιωνία του Σιμνήμη. Κύριε Γερακάκη, κύριε Δήμαρχε, ελάτε να πετάξουμε το στεφάνι.